Στον αέρα μοιάζει να βρίσκεται λόγω της επιδείνωσης του καιρού και των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος της φετινής οικοπαραγωγής, με την αγωνία των αρμοδίων φορέων έκδηλη. Στη συνέχεια λοιπόν αυτών των βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν εδώ και 3 ημέρες, το άσχημο είναι ότι είναι συνεχείς, είναι επαναλαμβανόμενες και δυστυχώς έχουμε βροχοπτώσεις ακόμα και τις απογευματινές προς βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά πολύ το επίπεδο υγρασίας στα δέντρα και στους καρπούς μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μιλάμε αυτή τη στιγμή για άνοιγμα των σίκων, των καρπών δηλαδή, για σάπισμα σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και ξύγνισμα. Αν και οι συνέπειες θα αποτυπωθούν τις επόμενες ημέρες με ακρίβεια, σε συγκεκριμένες περιοχές τα φαινόμενα ήταν ήδη πολύ έντονα και έτσι η καταστροφή είναι ορατή. Και δυστυχώς το φαινόμενο εξελίσσεται ακόμα. Οι όποιες συνέπειες θα αποτυπωθούν και τις επόμενες ημέρες, και σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τόπους, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ, μα πολύ έντονο. Αυτό έχει προκύψει από τις αυτοψίες των γεωτεχνικών της Κυκλικής. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η οποία πλήττει κυρίως τις καλές κατηγορίες των σίκων, υπάρχει ανάγκη άμεσης καταγραφής των ζημιών για γρήγορη αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν. Ενώ μιλάμε για μικρότερη παραγωγή, δυστυχώς όμως μιλάμε και ως προς την ποιότητα για απώλεια των καλύτερων ποιοτικών κατηγοριών, καθότι αυτές τις πρώτες μέρες μαζεύουν η παραγωγή μας τις καλύτερες ποιοτικές κατατάξεις, κατηγορίες. Οπότε αυτό το οποίο εμείς σήμερα ξεκινήσαμε, μετά τις αυτοψίες που επαληθεύουν δυστυχώς όσα προείπαμε, είναι να ενημερωθεί διεξοδικά ο οργανισμός του ΕΛΓΑ μέσω του Προέδρου, του κ. Προέδρου, καθώς επίσης να ενημερωθούν και οι κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μέσω των οικείων δήμων, καθότι ενημερώθηκαν όλα τα γραφεία των δημάρχων σε όλες τις ενότητες των 3 νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άμεση και εμπρόθεσμη, θα έλεγα, διαδικασία αναγγελίας των ζημιών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι μας, η παραγωγή μας, να τύχουν τις αντίστοιχες αντιμετώπισης ως προς την γρήγορη και άμεση αποζημίωσή του.